Το γεγονός ότι έχει χτυπηθεί το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου από τις αποφάσεις του Eurogroup και τη συνένεση που έχει από το πολιτικό σύστημα της Κύπρου κάνουν αναγκαία τα μέτρα αυτά, τα δέσμευσης καταθέσεων που έχουν επιβληθεί. Αναγκαία ως προς το γεγονός ότι το φυσιολογικό θα ήταν οι άνθρωποι που έχουν πληγεί ή που κινδυνεύουν για τις καταθέσεις του να πάνε να τις σηκώσουν από τις τράπεζες. Έτσι λοιπόν επέβαλαν έναν περιορισμό για να μην φάνει, για να μην αποδεχτεί δηλαδή στην πράξη, ότι οι καταθέσεις δεν υπάρχουν στις τράπεζες. Δηλαδή έχουν φαγωθεί τα λεφτά. Ήδη. Έχουν, βέβαια, εδώ και καιρό. Όχι από τότε. Η ιστορία έχει ξεκινήσει από πριν από την Ευρωζώνη. Απλά με την Ευρωζώνη, με την ένταξη στην Ευρωζώνη, δόθηκε η ευκαιρία στους τραπεζίτες, Κύπριους, αλλά και στους Ελλαδίτες και στους γενικότερα στο τραπεζικό καρτέλ που διαμορφώθηκε στην Ευρωζώνη, να φάει τα λεφτά των καταθετών, επενδύοντάς τα στις πιο κερδοσκοπικές τοποθετήσεις που έχει και με δεδομένο ότι τα επένδυσε σε αέρα, σε χαρτιά, σε άδεια project, σε κτίρια τα οποία δεν έγιναν ποτέ, σε επενδύσεις που δεν έγιναν ποτέ και δεν απέδωσαν ποτέ. Έτσι τώρα καλείται σήμερα ο καταθέτης, ο αποταμιευτής, το νοικοκυριό και ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας να πληρώσει για την λαιλασία του χρήματος που έκαναν οι τραπεζίτες στην Ευρωζώνη. Και αυτό δεν αφορά μόνο τους Κυπρίους, απλά και οι Κύπροι τραπεζίτες παίξανε αυτό το παιχνιδάκι. Άλλωστε γι' αυτό δεχτήκανε να μπουν στην Ευρωζώνη. Αυτό τους τάξανε, αυτό έγινε. Και έτσι τώρα έφτασε ο λογαριασμός. Και ο λογαριασμός καλύτερα να τον πληρώσει ο κυπριακός λαός. Το δράμα της ιστορίας είναι ότι δεν πρόκειται ποτέ ξανά να σταθεί τραπεζικό σύστημα στο νησί μέσα στα υπάρχοντα πλαίσια. Διότι κανένας επενδυτής, κανένας σοβαρός επενδυτής, να το πούμε σωστότερα, δεν θα μπορεί να έχει εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο τραπεζικό σύστημα. Σήμερα η παγκόσμια οικονομία καταραίει. Και έχει ξεκινήσει την κατάρρευση αυτή βεβαίως με το εντυπωσιακό τρόπο του κραχ του 2008. Και συνεχίζει να καταραίει. Άρα ακόμη ζήτημα... δεν έχουμε φτάσει στον πάτο. Όχι, έχουμε ακόμη πολλά. Ίσως έχει φτάσει η ώρα να πούμε αντίο στο ευρώ, να πούμε αντίο στην Ευρωζώνη και να επιστρέψουμε στην Κυπριακή Λύρα. Αυτό που θα ήθελα από εσάς να μας πείτε είναι γιατί για να μπορέσει ο απλός ο κόσμος που δεν είναι ούτε οικονομολόγος, ούτε πολιτικός, ούτε ειδήμων πάνω σε αυτά τα ζητήματα, να μπορεί να διαλέξει και να πει ναι, αυτό θα ήθελα ή όχι, πρέπει να είναι ενημερωμένος. Άρα, πρακτικά, για τον κάθε ένα από εμάς, τι θα σήμαινε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και τα καλά του και τα κακά του. Όταν έχεις μια οικονομία η οποία έχει κατά κύριο λόγο χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, δηλαδή αναπτύσσει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την ευρία έννοια του. Έχει, είχε. Ναι. Λέω γενικά τα μοντέλα να δούμε. Και στην ουσία είναι διαμετακομιστικό κέντρο στην καλύτερη περίπτωση κεφαλαίων σε διεθνές επίπεδο. Το εισόδημα που παράγεται, το εισόδημα για τον εργαζόμενο, το εισόδημα για τον μικρομεσαίο, ακόμη και για τον αγρότη. Γιατί ακόμη και ο αγρότης, όποιος υπάρχει ή όποιος υφίσταται ακόμη, εξαρτάται από την αγοραστική δύναμη της οικονομίας που υπάρχει μέσα. Αν υπάρχει τζίρος, θα πάει να πουλήσει τα προϊόντα. Άμα δεν υπάρχει, πού θα πάει να πουλήσει. Αυτό το εισόδημα λοιπόν εξαρτάται από το σε ποιο βαθμό η αγορά έχει ζήτηση για τις υπηρεσίες σου. Σε συνθήκες κρίσης λοιπόν, παγκόσμιας κρίσης όπως αυτή, και μάλιστα προτεταμένης, δηλαδή μακροχρόνιας κρίσης, οι οικονομίες σαν της Κύπρου, είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Καταδικασμένες να βυθιστούν. Δεν έχουν προοπτική. Εκτός και αν έχουν πίσω τους ισχυρές δυνάμεις που τις χρησιμοποιούν σαν βιτρίνα. Όπως για παράδειγμα το Λουξεμβούργο που το χρησιμοποιεί η Γερμανία ως βιτρίνα για τη συγκομιδή κεφαλαίων. Αλλά και αυτό, κρατήστε μικρό καλάθι, έχουμε μπροστά μας. Άρα, τι είναι εκείνο που θα σε διευκολύνει να παράγεις εισόδημα, να παράγεις θέσεις εργασίας και μάλιστα συνεχώς αναπτυσσόμενες, χωρίς να είσαι υποχείριο των συνθήκων της διεθνούς αγοράς? Η εσωτερική παραγωγή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Το να αρχίσει η οικονομία να παράγει. Και αυτό δεν είναι ξένο στην κυπριακή οικονομία, κάπως έτσι γλίτωσε
την ολοκληρωτική καταστροφή ή ανέκαμψε την ολοκληρωτική καταστροφή της εισβολής το 1974. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε στην παραγωγή. Ένα μοντέλο που βασίζεται και εδραιώνεται στην παραγωγή. Άρα η στοιχεία σώτης της ιδέας επιστροφής στη λίρα και εγκατάλειψης. Βεβαίως, γιατί δεν υπάρχει ακριβώς αυτό. Γιατί για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί μια τέτοιου τύπου ανάπτυξη χρειάζονται κρατικές πιστώσεις. Σωστά. Και ανάλογου τύπου επενδύσεις. Ώστε να βοηθηθεί και ο ιδιωτικός τομέας για να το κάνει αυτό το πράγμα. Για να γίνει αυτό, χρειαζόμαστε χρηματοδότηση που δεν μας φορτώνει χρέος ως κράτος ή ως κοινωνία. Μόνο με το εθνικό νόμισμα μπορείς να έχεις χρηματοδότηση χωρίς χρέος. Και αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχει μία μεταβατική περίοδος, διότι ναι, δεν γίνονται αυτά από τη μία μέρα στην άλλη. Πώς μπορείτε να μας εξηγήσετε έτσι με απλά ελληνικά τι σημαίνει αυτή η μεταβατική περίοδος για τον καθένα από εμάς? Θέλεις περίπου 6 με 8 μήνες, 6 με 8 μήνες για να μπορέσεις να εισάγεις εθνικό νόμισμα στην οικονομία σου. Είναι οι τεχνικές ανάγκες, δηλαδή τα logistics της οικονομίας πρέπει να αλλάξουν για να μπορέσουν και ταυτόχρονα τη δυνατότητα να μπορέσεις να έχεις εθνικό νόμισμα. Να κόψεις δηλαδή εθνικό νόμισμα. Λοιπόν, σε αυτό το μεσοδιάστημα θα έχεις δύο σοβαρά προβλήματα. Μάλλον τρία για την Κύπρο. Το πρώτο ζήτημα είναι το εξωτερικό σου ισοζύγιο. Δηλαδή έχεις ελλειμματικό ισοζύγιο σε βασικά αγαθά τα οποία πρέπει πάση θυσία να τα καλύψεις. Εκεί θα πρέπει το κράτος να πέσει πάνω και να κόψει οτιδήποτε εισάγεται που δεν έχει άμεση ανάγκη η οικονομία και η κοινωνία. Δηλαδή, αναγκαστικά θα πρέπει να εισάγεις καύσιμα, θα πρέπει να εισάγεις τρόφιμα. Διότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει η Κύπρος, ότι δεν έχει διατροφική επάρκεια. Νομίζω περισσότερο είναι τα φάρμακα και τα καύσιμα περισσότερο παρά τα τρόφιμα. Τα φάρμακα, παρά το γεγονός ότι η Κύπρος διατηρεί ένα επίπεδο φάρμακοβιομηχανίας η οποία μπορούσε να ενισχυθεί και να καλύψει άνετα τις εσωτερικές ανάγκες. Παρόλα το ζήτημα το διατροφικό και τα καύσιμα είναι το πιο σημαντικό, κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι οτιδήποτε παραμένει ως έλλειμμα θα πρέπει να το κλείσει με διακρατικές συμφωνίες με σύμμαχες χώρες. Με χώρες που μπορεί να. Με την Ελλάδα ενδεχομένως και με άλλες χώρες που να καλύψει τα ελλείμματα αυτά. Το δεύτερο σοβαρό πρόβλημα είναι θα πρέπει γρήγορα να υπάρξει ένα πρόγραμμα παραγωγικών επενδύσεων στην οικονομία, που εδώ δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος παρά το κράτος πρώτα και κυρία, μαζί με τον ιδιωτικό τομέα φυσικά, αλλά το κράτος έχει την οικονομική επιφάνεια να μπορέσει να το κάνει γρήγορα. Και το τρίτο, απαλλαϊκή άμυνα. Και το λέω αυτό διότι πώς πολύ απλά αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει ο Κύπριος να είναι με το όπλο παραπόδα. Γιατί έχετε τον εχθρό μέσα στη χώρα σας. Γιατί βεβαίως η Ελλάδα έχει απειλή εκ μέρους της Τουρκίας, αλλά είναι θεωρητική απειλή. Εσείς την έχετε, έχετε το 1/3 κατεχόμενο. Στην πραγματικότητα είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσεις την αφομοίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας από τα κατεχόμενα που θα συμβεί με την πολιτική του μνημονίου. Γιατί αυτό θα συμβεί. Και θα συμβεί τόσο απλά και τόσο ανώδυνα με εισαγωγικά, χωρίς να το καταλάβει εύκολα ο Κύπριος, διότι θα γίνει με οικονομικούς όρους. Και το φυσικό αέριο φυσικά υπό τον έλεγχο της Τουρκίας. Μα αυτό εννοείται. Έτσι αλλιώς, όταν έχει παραχωρηθεί σε Ισραηλινά συμφέροντα ήδη από την εποχή Χριστόφια και το Ισραήλ τα έχει βρει με την Τουρκία αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, έχει τελειώσει η ιστορία. Συν το γεγονός ότι στη Δανειακή Σύμβαση που είχε προετοιμαστεί ήδη από την εποχή Χριστόφια υπήρχε η πρόβλεψη για ειδικό ταμείο όπου τα μελλοντικά έσοδα, οποιαδήποτε μελλοντικά έσοδα από φυσικό αέριο ή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πόρο της Κύπρου θα κατατίθονταν στο ειδικό ταμείο που θα είχε απόλυτο έλεγχο η Τρόικα. Άρα, ξεχάστε το. Το ζήτημα είναι, έχετε την έξι επιλογή σαν Κύπριοι, όπως έχουμε και αντίστοιχα και εμείς σαν Ελλαδίτες. Ποιο είναι το θέμα? Ή χάνουμε τη χώρα μας ολοκληρωτικά και γινόμαστε ραγιάδες, δούλοι μέσα στη χώρα μας. Δούλοι εννοείται της Τρόικας, των Ευρωπαίων, αλλά και της Τουρκίας. Οποιασδήποτε δύναμη έχει τα κότσια και έχει τη δυνατότητα ή και έχει, συμμετέχει στη διανομή της Λίας, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, ή τη διεκδικούμε και την κερδίζουμε. Κύριε Καζάκη, θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ανησυχίες και απορίες των ακροατών μας, όσες περισσότερες μπορώ. Ακροατής ή ακροάτρια λέει, αν πιάνω 1000 ευρώ και πάμε στη λίρα και η αναλογία είναι 500 λίρες, τι θα γίνει με τα δάνεια αν έχω 50.000 ευρώ, θα γίνει 25.000 λίρες? Όχι, καταρχήν είναι λάθος η εκτίμηση αυτή. Είναι ένα παραμύθι το οποίο πλασάρεται από ανόητους οικονομολόγους
και ξεπουλημένους πολιτικούς ότι σώνει και καλά ότι αν πας σε εθνικό νόμισμα θα υποτιμηθεί. Το αν ή όχι θα υποτιμηθεί ένα εθνικό νόμισμα εξαρτάται από τι πολιτικές ακολουθεί, συνοδευτικές πολιτικές. Εάν επενδύσει ζωντανή εργασία και στην παραγωγή, το νόμισμα γίνεται βράχος. Θα περίμενα τουλάχιστον από τους Κυπρίους, οι οποίοι δεν έχουν μείνει, να το πούμε έτσι, είχαν ένα πανίσχυρο νόμισμα, εξαιρετικό νόμισμα, το οποίο το παρέδωσαν για να οδηγηθούν στη χρεοκοπία όπως είναι σήμερα, τουλάχιστον να θυμούνται, γιατί δεν είναι και μακριά, 5 χρόνια είναι. Όταν πας στο εθνικό νόμισμα για να αφήσεις τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν, όχι να φορτωθείς εσύ τις ζημίες σαν κοινωνία και σαν κράτος, να τις αφήσεις να χρεοκοπήσουν για να τις αναδομήσεις από μηδενικής βάσης. Σε αυτή την περίπτωση το κράτος εγγυάται τις καταθέσεις, ακόμη και αυτές που κούρεψαν η Τρόικα, τις εγγυάται τις καταθέσεις και με ένα συγκεκριμένο τρόπο θα τις αποδώσει, όπως τις απέδωσε η Αργεντινή, όπως τις απέδωσε η Ισλανδία, όπως απέδωσαν όλες οι χώρες που αναγκάστηκαν και μπήκαν σε εθνικό νόμισμα μετά την καταστροφή τους, βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, και το δεύτερο, διαγράφονται τα ιδιωτικά χρέη. Όταν χρεοκοπείς εξ επιτούτου, αφήνεις δηλαδή να χρεοκοπήσουν οι τράπεζες, γλιτώνει ο οφειλέτης. Πάβει να υπάρχει δανειστής, πάβει να υπάρχει οφειλέτης. Το χρέος της Κύπρου φαίνεται ότι ανεβαίνει με την ώρα, λέει ένας ακροατής. Δεν εμπιστευόμαστε ούτε τους ξένους ούτε τους δικούς μας, που είναι και ανίκανοι, λέει, κατά την έκφρασή του ακροατής. Τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να ξέρουμε το πραγματικό χρέος, αλλά και πού δίνονται αυτά τα δισεκατομμύρια? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ούτε εμείς ξέρουμε. Δηλαδή, ακόμη και οι ειδικοί, αν τους ρωτήσετε, δεν ξέρουν. Αυτή τη στιγμή ακούγονται τρομακτικά νούμερα. Λένε για 20 δισεκατομμύρια και ο Σόιμπλε μίλησε για 20 δισεκατομμύρια δάνειο. Εάν δοθεί το 20 δισεκατομμύρια δάνειο, να ξέρετε ότι αυτό που θα ζητηθεί να πληρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία είναι 3 φορές πάνω. Δηλαδή περίπου στα 60 δισεκατομμύρια. Τα 60 δισεκατομμύρια για μια οικονομία που μέχρι χθες παρήγαγε 16 με 18 δις, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να πληρωθεί ποτέ. Πουδενή τρόπο. Θα είμαστε αιώνιοι δέσμοι. Γι' αυτό χρειάζεται, όπως είπατε εσείς, ακριβώς, χρειάζεται το ισχυρών. Το κράτος να πει όχι. Να πει δεν τα θέλω τα λεφτά αυτά, δεν θα δανειστώ, δεν θα χρεωθώ. Ακόμη και τώρα. Βεβαίως, ακόμη και τώρα. Η Τράπεζα Κύπρου μπορεί να αντέξει όλο αυτό το βάρος που τη φόρτωσαν, και αν όχι, αυτό τι σημαίνει στη δική μας οικονομία, διαρωτάται ένας ακροατής ή μια ακροάτρια. Σημαίνει κάτι μιλάμε, πολύ απλό. Νομίζω αναφέρεται και στα 9,5 δις από τον Έλληνα της Λαϊκής. Κάτι πολύ απλό. Η Τράπεζα Κύπρου δεν είναι τράπεζα ούτε της Κύπρου. Δεν αντιπροσωπεύει τα κυπριακά συμφέροντα με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι όργανο του ευρωσυστήματος. Ο κεντρικός τραπεζίτης, όπως και η Τράπεζα της Κύπρου, λειτουργεί ως τοποτηρητής του κυρίου Ντράγκη. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί σε σχέση με τη χρηματοδότηση στην Τράπεζα Κύπρου θα φορτωθεί στο κυπριακό κράτος και στον Κύπριο πολίτη. Αυτό να το έχουμε σίγουρο. Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι επειδή, όπως συνέβαινε πριν από το ευρώ, ότι η Κυπριακή Τράπεζα ελέγχεται από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Όχι βέβαια. Με την ένταξη στο ευρώ, η κεντρική ελέγχεται από τον κύριο Ντράγκη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Από τη στιγμή που ψηφίζουμε το μνημόνιο και μπούμε στο χορό, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα δείτε μια πολύ γρήγορη επιδείνωση των όρων και των συνθήκων δουλειάς και, και ζωής στο νησί, πολύ χειρότερο από αυτό που βίωσε μέσα σε τρία χρόνια, διότι το νησί, επειδή ακριβώς βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και επειδή είναι μικρή οικονομία, θα επιδεινωθούν ταχύτατα. Πώς εκτιμάτε ότι θα ανέβει το ποσοστό ανεργίας? Πιστεύω ότι μέχρι τέλος του 2013, αρχές 2014, θα πρέπει να χτυπήσετε ένα 30% σίγουρα. Εάν ψηφίσουμε το μνημόνιο. Αν δεν το ψηφίσουμε? Αν δεν το ψηφίσουμε, θα αναγκαστεί η κυπριακή οικονομία να αναταχθεί με τους όρους που έκανε το 1974-1975 και άρα θα έχουμε μια αντίστροφη πορεία προς την ανάπτυξη.